Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Με ένα πτώμα ξεκινά το πρώτο επεισόδιο του καθηλωτικού τέταρτου κύκλου της σειράς, μιας και από το τρέιλερ που κυκλοφόρησε, βλέπουμε μια σωρό. Να θυμίσουμε πως στο φινάλε της φετινής σεζόν είδαμε να πιάνει φωτιά το σπίτι του Ισίδωρου, όπου μέσα βρισκόταν η μικρή Αγγελική και η νταντά της, Ελευθερία. Ο Στάθης και ο Μάνος έτρεξαν κατευθείαν εκεί και έμειναν πελαγωμένοι μπροστά στο θέαμα. Μιας και ολόκληρη η βίλα ήταν τυλιγμένη στις φλόγες. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά για το πρώτο επεισόδιο του νέου κύκλου, οι δύο άντρες θα καταφέρουν να βγάλουν έξω ζωντανή την μικρή, όμως όπως φαίνεται η Ελευθερία δεν θα καταφέρει να επιζήσει. Αυτό επιβεβαιώνει και από το τρέιλερ, μιας και βλέπουμε την Αμαλία που κρύβεται πίσω από τη φωτιά, να πληρώνει τον εμπριστή. Και να του λέει ότι κάψατε άνθρωπο, ενώ βλέπουμε και πλάνο με ιατροδικαστικό σάκο που περιέχει κάποιο θύμα της φωτιάς. Η σωρός λοιπόν θα ανήκει στην Ελευθερία όπως θα δούμε στον τέταρτο κύκλο της σειράς και ο Κουράκος θα ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να βρει ποιος κρύβεται πίσω από τον εμπρισμό. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!